Δυστυχώς έχουμε χάσει το χιούμορ μας και δεν μπορούμε πια μετά από 4 δεκαετίες αυτή τη χώρα να αντιμετωπίζουμε αυτά τα πράγματα με χιούμορ. Δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο να λέμε έλα μωρέ θα τα καταφέρουμε. Βλέπουμε ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Και όλα αυτά τα μέτρα που παίρνονται 2 χρόνια τώρα οι ίδιοι το ομολογούν ότι δεν θα οδηγήσουν πουθενά. Εγώ θα κάνω έτσι ένα πολύ έτσι αστείο, θα προσπαθήσω να είναι σχόλιο. Είναι επικίνδυνοι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι επικίνδυνοι και είναι πανευρωπαϊκά. Απλώς εμείς δεν γίναμε και ποτέ Ευρώπη. Επειδή λόγω των ημερών, είδες στην αλλαγή του χρόνου, δεν κάνουμε που κλείνουμε το διακόπτη, ναι. Και πέφτει το φως και ανοίγουμε τις βρύσες να φύγουν τα κακά πνεύματα. Λοιπόν, δεχόμαστε επίθεση, εγώ νομίζω, από αυτά τα πολιτικά πρόσωπα. Είναι το πουρί που πρέπει να φύγει από τις σωληνώσεις μας. Πρέπει να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι. Πρέπει να απεμπλακούμε από αυτό το πουρί που έχει πιάσει αυτή η ελληνική κοινωνία 4 δεκαετίες τώρα. Πρέπει να φύγουν, πρέπει να μπουν νέοι άνθρωποι με άλλο όραμα για τα πράγματα. Είναι επικίνδυνοι. Εσύ πιστεύεις όμως ότι οι Έλληνες, όταν θα γίνουν εκλογές που τις ακούμε τώρα εδώ, τοποθετούνται πότε εδώ, πότε εκεί, οι Έλληνες θα πάνε να ψηφίσουν με ένα διαφορετικό τρόπο? Μάριον μου, βλέπουμε ότι μεθοδεύουν πάρα πολύ καλά και με όπλο. Γιατί έχουμε και εμείς και με όπλο στα χέρια μας αυτό το και όπλο. Με όπλο, μα το είχαμε και 4 δεκαετίες τώρα. Γι' αυτό το είχαμε. Σε ρωτάω. Ότι... Με όπλο τους και την τηλεόραση μεθοδεύουν να πάμε να ξαναψηφίσουμε αυτά τα 2 γελία πολιτικά κόμματα. Γελία. Που 4 δεκαετίες έχουν καταστρέψει αυτή τη χώρα. Δεν γίνεται άλλο. Μόνο την τσέπη τους κοιτάνε. Δεν κοιτάνε τίποτε άλλο. Τίποτε όμως.